ο ΑΕΔ, αντί του ταμείου αλληλεγγύης που αν θέλετε είναι σήμερα, να λειτουργούσε ως ταμείο ανάπτυξη, έτσι ώστε να επιδοτεί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Είχαμε προτείνει 6 μήνες συν 6, έτσι ώστε το πρώτο εξάμηνο να γίνει μια αξιολόγηση της επιχείρησης ακριβώς για αυτούς τους λόγους που αναφέρετε. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε τότε αποδεκτό και ενδεχομένως να υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν την συγκεκριμένη κατάχρηση. Επαναλαμβάνω ότι καταδικάζουμε. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όπως είπε η κυρία Υπουργός, επειδή και το είπε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σήμερα στο διάγγελμά του, είμαστε στο γέλος του γκρεμού. Αυτό που χρειάζεται σήμερα η ελληνική οικονομία είναι αποφάσεις άμεσης απόδοσης. Αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Κέτσος νωρίτερα, δηλαδή πόσο γρήγορα θα αποδώσουν αυτές οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν, οι δύσκολες αποφάσεις. Όπως έχει... Μόνο οι φόροι μπορούν να αποδώσουν άμεση. Όχι, και... δεν είναι, κύριε Ζουλάκη. Πραγματικά έχουμε και εμείς και νομίζω ότι υπάρχει μια σύμπλευση με την κυβέρνηση ότι το 70% των πρόσθετων εσόδων θα έρθει από την περικοπή του σπάταλου δημοσίου κράτους και το 30% από την αύξηση των εσόδων μέσω της διεύρυνσης φορολογικής βάσης. Είναι γνωστό ότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματιών, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, νομίζω πλέον ότι όλοι γνωρίζουμε τους κλάδους δηλαδή, οποίους αναφερόμαστε, γιατρούς κλπ. Ακριβώς, οι οποίοι συστηματικά φοροδιαφεύγουν. Επειδή λοιπόν, και το παραδέχθηκε η κυρία Υπουργός, δεν υπάρχει ένας ικανός φοροεισπρακτικός μηχανισμός σήμερα, βεβαίως και πρέπει να ανακατασκευαστεί, να δομηθεί. Αυτό θα πάρει χρόνο, τουλάχιστον 18 μήνες με 2 χρόνια. Το έχει επιχειρήσει άλλωστε και επί κυβερνήσεων Σμίτη ο κύριος Παπαντονίου. Σας θυμίζω ότι τότε ήταν που ιδρύθηκε το ΣΔΟΕ, αλλά μέχρι να υπάρχει αυτός ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός θα μπορούσε σε αυτές τις κατηγορίες επαγγελματιών να υπάρχει ένα πλαφόν. Παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει γιατρός ιδιώτης ο οποίος λιγότερο από 3.000 το μήνα να έχει έσοδα. 3.12.36. Εναπόκειται στον Υπουργό. Τεκμαρτό εισόδημα δηλαδή. Κοιτάξτε, για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να υπάρχει ένας ικανός φοροεισπρακτικός μηχανισμός, αυτές οι μεμονωμένες, αν θέλετε, επαγγελματικές ομάδες. Έχει κάνει ο αλογοκρότης κύριε... για 10.000 ευρώ. Ναι, αλλά είναι... κύριε Κίτσο, εδώ θέλουμε αποφάσεις, όπως είπα, άμεσης απόδοσης. Από εκεί θα έρθουν τα χρήματα. Αυτά τα οποία είπε η κυρία Υπουργός και πραγματικά εμείς είμαστε στο πλευρό της και ελπίζουμε να μπορέσουν να υλοποιηθούν σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο και η ίδια να ελπίζει. Δυστυχώς. Το ξέρει και το ξέρουμε, δεν μπορεί να γίνει στο επόμενο εξάμηνο. Μακάρι να μπορούσε. Κύριε Μίχαλη, να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει το έλεγξης, που ήταν το πρόγραμμα, το μηχανογραφικό, το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να ενεργοποιηθεί πολύ εύκολα. Ούτως ή άλλως αυτή η προσπάθεια ξέρω ότι γίνεται ήδη. Έχουμε προτείνει και θα γίνει το επαγγελματικό λογαριασμό. Ένα πολύ σημαντικό βήμα που γίνεται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όλες οι συναλλαγές να γίνονται μέσω τραπεζών. Υπάρχουν δηλαδή βήματα τα οποία μπορούν να γίνουν άμεσα και να πιάσουν τόπο. Χρειάζεται η πολιτική βούληση, η αποφασιστικότητα και η αποτελεσματικότητα. Αυτό και αφορά η εσάς. Να δράσουμε. Να το ακούσω και όχι, δεν αφορά μόνο εμάς. Για την πολιτική βούληση αφορά εσάς. Όλη την κοινωνία. Πολιτική βούληση δεν έχει μόνο ο πολιτικός. Πολιτική βούληση πρέπει να έχει όλη η κοινωνία ότι πραγματικά πρέπει όλοι μαζί να σηκώσουμε το ξέρετε όμως πότε θα υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση. Όταν θα υπάρχει αλήθεια από την πλευρά των πολιτικών. Όταν λέγεται η αλήθεια και σήμερα νομίζω έγινε ένα πρώτο βήμα. Ο Πρωθυπουργός βγήκε να πει ομές αλήθειες. Κύριε Μίχαλε, δεν είναι σήμερα. Οι αλήθειες από το. Για, ο λόγος για τον οποίο το ΠΑΣΟΚ κέρδισε με 11 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά ήταν ότι από την αρχή είπε την αλήθεια. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Ξέρετε, τώρα θα μπορούσα να αντιστρέψω. Κέρδισε το ΠΑΣΟΚ με 11 μονάδες γιατί βρέθηκε για πρώτη φορά στην σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδος ένας πρωθυπουργός που είπε την αλήθεια. Ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει των ευθυνών του, κύριε Μίχαλε. Δεν απαλλάσσεται κανένα των ευθυνών. Το γεγονός όμως ότι είπε την αλήθεια που βλέπουμε. Η αλήθεια είναι πάνω στην ότι σήμερα. Κυρία Κατσέλη, να μην μπούμε. Οι Παπανδρέου σήμερα στην ουσία είναι η θέση, η προεκλογική θέση και δέσμευση του Κώστα του Καραμαλή. Κύριε Μίχαλε, ας μην πούμε σε αυτή την κουβέντα. Όχι, σταθείτε, δεν είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ η θέση του κύριου Καραμαλή. Δεν είναι η θέση, δεν ήταν ποτέ η θέση του Παπανδρέου, δεν είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ. Σταθείτε, η θέση του κύριου Παπανδρέου που μίλησε σήμερα για ανάπτυξη, για επενδύσεις, για μεγάλες τομές δεν ήταν. Για ανάπτυξη, θα μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, μια και το αναφέρετε. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι το εκρηκτικό μείγμα της ελληνικής οικονομίας προέρχεται από το συνδυασμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, του δημοσίου χρέους
και της έλλειψης ανταγωνιστικότητας. Πάντως, τώρα, σε ό,τι αφορά σε την κάθε περίπτωση, κύριε Μίχαλε, δεν ακούσαμε αυτό. Κυρία Κατσίλη, σε κάθε περίπτωση τη λέξη πάγωμα. Να το συζητήσουμε και αυτό. Να το συζητήσουμε. Κυρία Κατσίλη, τη λέξη πάγωμα ο πρώην Πρωθυπουργός την είχε πει και εσείς δεν την είχατε δεχτεί τώρα, ενώ σήμερα την είπε ο νυν Πρωθυπουργός. Να πω κάτι. Χωρίς, επαναλαμβάνω, αυτό κατά οποιοδήποτε τρόπο να δικαιώνει τον πρώην Πρωθυπουργό και το κόμμα του για εκεί που περιήλθε η χώρα τελικώς. Ευθύνες ο καθένας. Να πούμε κάτι. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα ήθελε να στείλει ένα πολύ ξεκάθαρο μείγμα στις αγορές όταν είμαστε στη μέση μιας κερδοσκοπικής επίθεσης που έχει σαν στόχο την αύξηση του κόστους. Και ανελαίει της κερδοσκοπικής επίθεσης. Δεν έχει τίποτα να κάνει με ένα πακέτο μέτρων που θα ελαμβάνεται κάτω από κανονικές συνθήκες. Κύριε Καρακαβά, στην κουβέντα που είχαμε προηγουμένως, πολλοί στον ιδιωτικό τομέα εκφράζουν την άποψη ότι ανεξαρτήτως το πόσο δραστικών ή μη δραστικών μέτρων ληφθούν, ο μεγάλος κίνδυνος είναι η περίπτωση να δούμε ένα πάγωμα στην αγορά, δηλαδή μια μείωση της κατανάλωσης. Εγώ διερωτώ απλώς και σας ρωτώ να μου μεταφέρετε την άποψη της επιχειρηματικής κοινότητας. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, δεδομένων της αδυναμίας πολλών εναλλακτικών επιλόγων? Σωστό είναι αυτό. Και σίγουρα η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε τρομερές προκλήσεις, οι οποίες μάλιστα έχουν και διτό χαρακτήρα. Από τη μία έχουμε τις προκλήσεις των δημοσιονομικών, το έλλειμμα, το χρέος, την επίθεση που δεχόμαστε σαν χώρα από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τους διεθνείς παίκτες αυτών των αγορών. Ανακοινώνονται μέτρα τα οποία μέσα στον προϋπολογισμό, είδα για να σας δώσω ένα παράδειγμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει πραγματικά αυτή η κυβέρνηση, μέτρα αύξησης των εσόδων των δημοσίων εσόδων της τάξης του 9% στον προϋπολογισμό κατατέθη νωρίτερα, που αντιστοιχούν σε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, και η εκτείναξη του spread κατά 340 μονάδες μόνο στον δανεισμό που θα έχει το ελληνικό δημόσιο φέτος, αν πούμε ότι είναι στρογγυλοποιημένο 60 δισεκατομμύρια, αντιστοιχεί σε περίπου 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το αυξημένο κόστος. Δηλαδή, ό,τι μέτρα προσπαθεί να πάρει η κυβέρνηση για την εξοικονόμηση πόρων, την αύξηση των εσόδων της, ακυρώνονται κατά το ίμιση από την επίθεση που δεχόμαστε από τις αγορές. Άρα, το πρώτο βήμα, και νομίζω ότι εκεί εντάσσονται και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, είναι ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ελέγχου των δαπανών, αύξησης των εσόδων και μια σειρά από διοικητικές παρεμβάσεις, πολλές από τις οποίες ανέφερε η κυρία Κατσέλη και στις οποίες σίγουρα υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία τεχνολογίας, ανθρώπινου δυναμικού και η διάθεση να ορίσουμε νέες διαδικασίες για να κάνουμε το κράτος αποτελεσματικότερο και ουσιαστικότερο. Αλλά από την άλλη πλευρά, και αυτή είναι η άποψη τουλάχιστον υγιών επιχειρήσεων που πιστεύω ότι συγκαταλέγεται και η δική μας, οι οποίες στηρίζουν τη δραστηριότητά τους και τον αυτοπροσδιορισμό της υγιούς κατάστασής τους, στο γεγονός ότι δημιουργούν θέσεις εργασίας, παραγωγικές θέσεις εργασίας υψηλά αμοιβόμενες, για να ανατροφοδοτήσουν μέσα από αυτές τις θέσεις εργασίας και την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Σε αυτήν τη διάσταση έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε και οι προκλήσεις είναι επίσης τεράστιες. Δηλαδή, από τη μια έχουμε την άμεση διαχείριση της δημοσιονομικής πρόκλησης και από την άλλη πρέπει παράλληλα να ξετυλίξουμε σιγά σιγά ένα νέο μοντέλο αναπτυξιακής προοπτικής, μέσα από το οποίο να αποκόψουμε τον ομφάλιο ρόρο με το λόρο του παθογενούς μοντέλου του παρελθόντος, το οποίο τι ήταν ουσιαστικά? Μια ανάπτυξη στηριγμένη σε έναν άκρατο καταναλωτισμό, τροφοδοτούμενη από μια διόγκωση του κράτους και χρηματοδοτούμενη από δανεισμό. Αυτό τελείωσε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Καρακαδά, αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση. Ακριβώς. Τελικά είναι η πρόκληση.